Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πριν λίγο κυρώσεις εις βάρος του Προέδρου Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον 4 ακόμη Τούρκων αξιωματούχων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο σε ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε με την αγορά και τη δοκιμή του συστήματος των S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις αποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων». Οι κυρώσεις εντάσσονται στα τιμωρητικά μέτρα της Ουάσιγκτον ενάντια στην απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό, στο οποίο εντάσσονται οι κυρώσεις, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την Παρασκευή η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, κατά την ψηφοφορία, 84 γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου και 13 κατά. Είχε προηγηθεί η έγκριση του νομοσχεδίου και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με αντίπεινα απειλεί η Τουρκία. Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε η Άγκυρα στην ανακοίνωση κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για την αγορά του ρωσικού συστήματος των S-400. Η Τουρκία καταδικάζει τις μονομερείς κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τους S-400 και θα τα αποδώσει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, απάντησε με ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η Τουρκία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ενάντια σε αυτήν την απόφαση, η οποία αναπόφευκτα θα επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χωρών και καθώς κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει απόκριση στις μονομερείς αυτές κυρώσεις. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η Άγκυρα δεν απέχει από τη λήψη μέτρων που θεωρεί απαραίτητα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Λαυρόφ, παράνομες οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Τουρκίας για την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσία είναι παράνομες και επιδεικνύουν αλαζονία προς το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ερντογάν, οι αμερικανικές κυρώσεις δεν θα μας εμποδίσουν. «Δεχόμαστε άδικες κατηγορίες», δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις συζητήσεις περί κυρώσεων κατά της Τουρκίας σε Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον. «Μας λυπεί πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε η ρητορική των κυρώσεων και πως κινητοποιήθηκε η διαδικασία τους. Ενώ η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιμένει κυρώσεις αλλά να τηρήσει το λόγο της για πλήρη ένταξη της χώρας μας στην Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αναμένει από τον νατοϊκό της σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες να την υποστηρίξουν και να μην τις επιβάλλουν κυρώσεις για την αγορά και την απόκτηση των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400. Και προσέθεσε ότι ο ίδιος είναι αναστατωμένος που η Ουάσιγκτον προχώρησε στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. «Ούτε οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.